Ποταμός Αχέροντας 2019. Πήγαμε. Φτάσαμε στον ποταμό Αχέροντα. Από εδώ μπορούμε να ξεκινήσουμε και να κάνουμε μια διαδρομή μέχρι να πάμε στις πηγές. Εμείς σήμερα, λόγω ότι φτάσαμε αργά, δεν θα φτάσουμε μέχρι τις πηγές, διότι τα παιδιά δεν είναι εύκολο να περπατήσουν μέσα στο κρύο το νερό, οπότε θα σας δείξω ό,τι πλάνα μπορώ. Πάμε να απολαύσουμε το τοπίο. Αν και αντιμετωπίζουμε κάποια θεματάκια με το αυτοκίνητο και ένα συγκεκριμένο αισθητήρα, το οποίο ξεκίνησε το πρόβλημα να υπάρχει από όταν ερχόμασταν για Πρέβεζα, μετά για κάποιο λόγο ο αισθητήρας έσβησε, τώρα έχει ξανανάψει. Αύριο το πρωί με βλέπω για συνεργείο. Μεταγιών, στα δουδάκια. Τέλεια, το όνομά σας? Μαριάννα. Πόσο? Γιάννη. Χάρηκα. Χαίρομαι, Γιάννη. Πόσο καιρό είστε εδώ? Από το Μάιο. Από το Μάιο. Έχει κόσμο. Έχει τώρα, έτσι. Ναι. Τέλεια. Ωραία, καλό είναι αυτό. Καλή σεζόν. Καλή σεζόν, να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, ο κόσμος εδώ από ό,τι βλέπετε είναι ιδιαίτερα φιλικός. Θέλει να βγει στην κάμερα, θέλει να πει δύο λόγια. Όπως η κυρία Μαριάννα με τα είδη λαϊκής τέχνης, τα φομπιζού κτλ. Πάμε τώρα εδώ να περάσουμε γεφυρούλα. Και από κάτω μας ρέει ο ποταμός Αχέροντας. Το νερό μπορώ να πω ότι είναι αρκετά κρύο. Επειδή έχω κολυμπήσει σε πιο βαθιά σημεία πέρα, γίνεται πάρα πολύ κρύο, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Αλλά επειδή ο ήλιος αυτή τη στιγμή είναι αρκετά ζεστός, νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα είναι να βάλεις τα πόδια σου μέσα και να δροσιστείς. Χαίρετε, γεια σας. Μια χαρά, τι κάνουμε. Εδώ έχουμε και τοπικά προϊόντα, Τοπικά προϊόντα όλα. Τιμάρι, ρίγανη. Τι είναι αυτό, κουρκουμά? Α, τέλεια. Κάνει καλό στο δέρμα. Και όχι μόνο. Και από το ξύνωση. Να είστε καλά, χαρήκαμε, γεια. Οπότε μέχρι τώρα τι έχουμε δει? Σε αυτό το σημείο μπορεί να βρεις από είδη λαϊκής τέχνης μέχρι τοπικά προϊόντα, βότανα, μέχρι και καλαμπόκι ψημένο στα κάρβουνα. Τέλειο. Νομίζω ότι βρήκαμε και πολύ καλό τραπέζι. Εδώ πίσω μου από ό,τι βλέπετε είναι εκεί μια βάρκα με την οποία η παρέα που είναι πάνω, η οικογένεια, θα κάνουν μια μικρή βόλτα στο ποταμό Αχέροντα. Το κάναμε και αυτό πέρυσι, δεν είναι πολύ δύσκολο, τα νερά δεν είναι ορμητικά, η διαδρομή είναι μικρή, οπότε μπορείτε άφοβα να πάρετε και τα πιτσιρίκια μαζί σας. Περπατάμε στο ποταμό Αχέροντα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ρηχό σημείο. Υπάρχουν σημεία τα οποία φτάνουν μέχρι το λαιμό σου και εκεί τα νερά είναι πάρα πολύ κρύα. Ήδη εδώ αυτή τη στιγμή τα πόδια σου αρχίζεις και δεν τα αισθάνεσαι και φανταστείτε ότι είμαι μέχρι σχεδόν τη γάμπα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εδώ πέρα βλέπετε πόσο πιο βαθύ γίνεται το νερό από τη μια στιγμή στην άλλη. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ είναι νερό το οποίο φτάνει μέχρι το στήθος. Ενώ αυτή τη στιγμή εμένα το νερό είναι λίγο πιο πάνω από το γόνατο. Λοιπόν, θα το κάνω όχι για τις ανάγκες του βίντεο, αλλά επειδή μου αρέσει. Το νερό είναι παγωμένο, λες και είσαι στο ψυγείο. Πάμε! Παναγίτσα, πολύ κρύο! Θεέ μου! Αχέροντας 2019, παγωμένο νερό, καθαρό κρυστάλλινο. Περνάμε τέλεια! Είναι απίστευτα, είναι μαγικά, είναι φανταστικά. Έχω κάνει lifting αυτή τη στιγμή, γενικό παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αναχωρούμε από τον ποταμό Αχέροντα. Η εμπειρία είναι καταπληκτική. Τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Θα μείνετε τόσο ευχαριστημένοι και τόσο μαγεμένοι από το τοπίο που θα θέλετε να ξανάρθετε, όπως και εμείς. Όπως βλέπετε πίσω μου, υπάρχει και μέρος στο οποίο μπορεί να μείνεις ακριβώς δίπλα στον ποταμό. Ρωτήσαμε και σχετικά με το πώς μπορεί να μείνει κάποιος στο όμορφο μέρος που είδατε. Υπάρχουν και δίκλινα, υπάρχουν και δωμάτια αντίχωρα με δύο μπάνια για μεγαλύτερες οικογένειες όπως είμαστε εμείς. Τώρα, αν θέλετε, θα δώσω μετά πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί κάποιος να μείνει εδώ δίπλα στο ποτάμι. Θεωρώ ότι οι διακοπές εδώ είναι ιδιαίτερες. Μπορεί να αρχίσεις να μείνεις 2-3 μέρες για να χαλαρώσεις. Άλλωστε η Πάργα και τα Σίβοτα είναι πολύ κοντά από εδώ, οπότε μπορεί να κάνεις και ημερήσεις εκδρομές, αν θέλεις να κάνεις και το μπάνιο στη θάλασσα. Γενικά, τι να πω, η Ήπειρος είναι μαγικό μέρος.